Και πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια της Λουίζας Κροντήρη τι θα λειτουργήσει και πώς αύριο, Λουίζα, ξεκινώντας από τα σχολεία, βέβαια. Βεβαίως, τα σχολεία στην Βόρεια Αττική θα είναι κλειστά, όπως επίσης και στον Ανατολικό τομέα. Εδώ εξαιρείται η Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη και ο Δήμος της Λαβριωτικής. Και στην Δυτική Αττική θα είναι όλα κλειστά εκτός από το Δήμο Μεγαρέων. Επίσης, στην υπόλοιπη Ελλάδα, μεταξύ άλλων, κλειστά θα είναι τα σχολεία σε Εύβοια, Φθιώτιδα και όπως θα δούμε στην συνέχεια, στην Κρήτη, εδώ μιλάμε για το Βιάνο, το Αμάρι, το Οροπέδιο Λασιθίου και τον Κίσαμο. Όπως επίσης και στην Σάμο, στο Αμίντεο, στη Φλόρινα και στην Δυτική Λέσβο. Δημόσιο, καταστήματα. Έχουν βγει αποφάσεις και για το δημόσιο. Οι δημόσιες υπηρεσίες σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Βρετανία και Φθιώτιδα θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο. Όμως οι εργαζόμενοι πρέπει να προσέλθουν από τις 10 και μετά στην υπηρεσία τους. Όσον αφορά στα εμπορικά καταστήματα, σε Βόρεια, Βορειοανατολική, Βορειοδυτική Αττική θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις 11 και μετά. Εδώ εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα βενζινάδικα. Όσον αφορά στις υπηρεσίες delivery και courier, και αυτές από τις 11 και μετά σε αυτές τις περιοχές, όπως επίσης σε Μαγνησία, Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια και Σποράδες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα.